Νίκη, ξεκινάμε από την Εύη Καλίνη, όπου πραγματικά η ανησυχία μετά το χαμό του 35χρονου, η αλήθεια είναι, νομίζω ότι έχει επεκταθεί πολύ πέρα των ηλικιακών ορίων που μέχρι τώρα υπήρχε. Καλή σας μέρα από Θεσσαλονίκη. Η ανησυχία βεβαίως υπάρχει. Υπάρχει θλίψη και οργή ακόμη στην οικογένεια του 35χρονου που έφυγε τόσο ξαφνικά. Μέχρι και αργά χθες το βράδυ δεν είχαν κάποια ειδοποίηση η οικογένειά του. Δεν είχε κάποια ειδοποίηση η οικογένειά του από τον ΕΟΔΗ για να προκειμένουν να κάνουν τα σχετικά τεστ, τα διαγνωστικά τεστ. Είναι γύρω στα 15 άτομα, Νίκο και Μπάγια, τρεις οικογένειες συνολικά που ερχόντουσαν σε επαφή με τον 35χρονο. Έχουν απομονωθεί, έχουν μπει μόνοι τους καραντίνα, δεν επικοινωνούν με κανέναν. Χθες είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν στενό συγγενή του 35χρονου και αυτό που τους εξοργίζει περισσότερο από όλα είναι ότι του είπανε από την πρώτη στιγμή να παραμείνει τρεις μέρες στο σπίτι προκειμένου να του πέσει ο πυρετός. Να. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Είχαμε και ένα ακόμη περιστατικό παρόμοιο, λίγο πιο βόρεια στην Ξάνθη. Αφορά μια 74χρονη γυναίκα η οποία διαγνώστηκε με θετική μετά από συγκεκριμένο τεστ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Ναι. Ωστόσο, η κόρη της καταγγέλει ότι δεν έχουν μπει και αυτοί στην διαδικασία του τεστ. Είναι μια τετραμελής οικογένεια, έμεναν μαζί με την γιαγιά και ναι, παρακαλούν τώρα τον ΕΟΔΗ, καταγγέλουν να μπουν στη διαδικασία του διαγνωστικού τεστ. Μετά τη ιστορία των 35χρονων, δημοσιοποιούν τέτοιου είδους θέμα και καλά κάνουν οι πολίτες.